κόρη της Δέσποινας έσβησε μετά από σκληρή μάχη με την νευρική ανορεξία. Η ίδια φέρνει στο μυαλό της τις δύσκολες στιγμές που είδε να βιώνει το παιδί της. Τη μάχη με τον ίδιο της τον εαυτό για να φάει. Τα ψέματα. Τη σημαντική απώλεια κιλών και λυγίζει. Έφτιαχνε ένα τόστ κάποια στιγμή της ημέρας, το οποίο το πέταγε. Το πετούσε. Δεν το έτρωγε. Ούτε το βράδυ. Δεν έτρωγε καθόλου. Είχε όμως τσίχλες και καραμέλες στη τσάντα της και περνούσε τη μέρα της μόνο με αυτά. Η Γιολάντα ήταν πάντα αδύνατη, λένε. Από το Σεπτέμβριο ζούσε μαζί με τον σύντροφό της. Την πίεζα να φάει, λέει και ξαναλέει, φέροντας στο μυαλό του τις στιγμές που έζησαν μαζί. Το να φάει δεν ήταν προτεραιότητά του. Δηλαδή θα το έκανε εξαναγκαστικά. Θα πηγαίναν δηλαδή κάπου έξω να φάμε και απλά έπρεπε να πάμε να φάμε. Δεν το επιδίωκε. Έπρεπε να τη πει κάποιο, να τη πιέσω εγώ να φάμε. Ήταν λίγο στον καθρέφτη και νόμιζε ότι είναι το διπλάσιο από ότι είναι. Αυτή την εικόνα είχε τον εαυτό της. Ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Ναι. Πρώτο καιρό που μείναμε μαζί, το μεσημέρι και το βράδυ τρώγαμε κανονικά. Ναι. Μετά λόγω της δουλειάς μου κάποιες φορές το μεσημέρι μπορεί να τύχαινε να κάτσει μόνη της μες τη εβδομάδα να φάει. Ναι. Μου είπε ότι έφαγε, αλλά όταν κατάλαβα ότι στην ουσία με πρόειδευε, ότι δεν έτρωγε αυτό που μου δείχνει, ξέρω εγώ. Γιατί για να είμαι σίγουρος ότι τρώει, της έλεγα να μου το στείλει φωτογραφία για να δω αν όντως έφαγε, γιατί ανησυχούσα για αυτήν. Όταν κατάλαβα ότι με κοροϊδεύει, μίλησα απευθείας με τη μαμά της, όπου και σε αυτήν έλεγε ψέματα κατά κάποιο λόγο ότι τρώει. Μιλά για τα κοινά του σχέδια και ξεσπά σε λυγμούς. Το τελευταίο καιρό μου έλεγε ότι... να κάνει παιδιά, ότι... να κάνει οικογένεια, να πάει σχολείο. Ότι έχει βάλει το να αλλάξει, να τρώει, αλλά δεν ξέρω, με το που το έλεγε, μετά πάλι έκανε τα ίδια, δεν το κρατούσε αυτό. Πάλι με το που την πήγε λίγο να φάει, ξανά γινόταν εξαιρετική. Όταν πια η Γιολάντα έφτασε να ζυγίζει 29 κιλά, όπως λένε οι δικοί της, πήρε την απόφαση να νοσηλευτεί. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών. Οι εξετάσεις της, λένε οι δικοί της άνθρωποι, ήταν καλές. Πάλεψε σκληρά, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει το τέρας της νευρικής ανορεξίας. Έσβησε προδομένη από την καρδιά της, την 3η, 11 Φεβρουαρίου. Οι γονείς της Γιολάντας ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πώς το αγγελούδι τους έφυγε από τη ζωή. Ενώ, όπως υποστηρίζουν, έχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Συλλέγουν στοιχεία και το επόμενο διάστημα θα καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου της κόρης τους. Θέλω να μάθω πώς έγινε. Θέλω να διελευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του παιδιού μου. Πώς ξεκίνησε και όλη αυτή η κατάσταση ραγδαία εξέλιξη της υγείας mm-hmm. του και πώς κατέληξε το παιδί μου. Mm-hmm. Θέλω απαντήσεις. Από ό,τι με πληροφόρησε σήμερα ο κύριος Τσόνης, θεωρεί ότι την Τρίτη με Τετάρτη θα παραλάβει τους σακέλους ιατρικούς. Το τι θα υπάρχει εκεί μέσα θα το δούμε στην πορεία. Εγώ ήδη δρομολογώ να κάνω μία αναφορά στον κύριο Εισαγγελέα και βέβαια, όπως σας είπα, ο κύριος Εισαγγελέας θα εκτιμήσει, θα αξιολογήσει και θα αποφασίσει αναφορικά και με τα αιτήματα τα οποία θα υποβάλουμε. Έτσι, για να δικαιωθεί πλέον και η οικογένεια ως προς τις ανησυχίες, τις φοβίες, γιατί έχασε ένα νέο κορίτσι. Η Γιολάντα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της και ήταν γεμάτη όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, λέει η δίδυμη αδελφή της. Ήθελε να συνεχίσει τη ζωή της, να δουλέψει, να κάνει οικογένεια. Mm-hmm. Ήταν το όνειρό της να κάνει παιδάκια. Συνέχεια μου έλεγε, αγαπούσα πάρα πολύ τα παιδάκια.